σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από το πράσινο που ήμασταν, οδηγηθήκαμε στο πορτοκαλί, στο κόκκινο και σήμερα στο μαύρο. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Βλέπουμε ότι στην παγκόσμια κοινότητα ολόκληρες χώρες κλείνουν ή ετοιμάζονται να κλείσουν και εμείς νομίζαμε ότι θα είναι μακριά από εμάς. Δυστυχώς όμως, τώρα που ψύχρωσε ο καιρός, τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται και η κρατική έλεγχη του COVID στις αίρες επί μία εβδομάδα ανέδειξαν ότι τα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία περιμέναμε. Δεν υπάρχουν και πολλά κρεβάτια στο νοσοκομείο Σερώνης, στα νοσοκομεία των γειτονικών νομών. Γι' αυτό πρέπει όλοι μας να πάρουμε τα μέτρα μας, πιο σκληρά μέτρα. Τα πήρε η πολιτεία, αλλά πρέπει και εμείς από μόνοι μας να πάρουμε τα δικά μας. Να φυλάξουμε τον εαυτό μας, τους γύρω μας και την οικονομία μας, διότι αν οδηγούμαστε σε τέτοια μέτρα, τότε δεν θα έχουμε και ένα άλλο. Εκτός από τις ανθρώπινες ζωές που κινδυνεύουν, για τις οποίες φέρουμε μερική ευθύνη, θα έχουμε και μία άλλη βλάβη που θα είναι το βουλέγμα της οικονομίας μας. Και εμείς στις ΣΕΡΣ πονάμε πάρα πολύ, γιατί από το 2008 μέχρι το 2019 χάσαμε περίπου 11.200 επιχειρήσεις. Μάλιστα. Κύριε Μέγκλα, το περιμένατε εσείς αυτό το ολικό lockdown? Αν παρακολουθείς την παγκόσμια κοινότητα, πρέπει να το περιμένεις. Και μάλιστα πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι, γιατί όπως την Άνοιξη, έτσι και τώρα, ακόμη δεν έχουμε πολλά κρούσματα. Γι' αυτό δεν είναι μακριά από εμάς. Θα με θυμηθείτε, αλλάζουν τόσο πολύ τα χρώματα των νομών, όσον αφορά και οι αποφάσεις, βλέπετε, των πολιτικών, λόγω του ότι το πράγμα τρέχει πάρα πολύ. Γι' αυτό πρέπει μέτρα αυστηρά και φύλαξη από όλους μας και θα πονέσουμε φυσικά με τα μέτρα. Είναι σίγουρο αυτό. Ήδη πονάμε. Εμείς στις ΣΕΡΕΣ από αύριο έχουμε lockdown. Δεν ξέρουμε πολλές επιχειρήσεις τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, παρόλο που είναι δεύτερη φορά. Δεν μιλάμε τώρα για την εστίαση, η οποία έχει πάθει τη μεγαλύτερη ζημιά, για το Λιανοπούλι που ακολουθεί, τουλάχιστον 5.000 επιχειρήσεις λιανικής θα είναι κλειστά. Για τα εμπορεύματα τα οποία περίμεναν να πουλήσουν την εποχή του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, από τα οποία δεν πουλούνται την Άνοιξη. Και αυτοί που είχαν σχέση με τρόφιμα και αυτοί έχουν πάθει τη δική τους βλάβη. Μάλιστα. Είναι μια σειρά από οικονομικά προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Μέγκλα, τα μέτρα τα οποία ωστόσο πάρθηκαν από πλευράς της κυβέρνησης, τα οποία τα ανακοίνωσε ο κύριος Σταϊκούρας, βρίσκουν στο σύνολό τους, κατά κύριο λόγο, τους επαγγελματίες και τον επαγγελματικό κλάδο και της εστίασης, αλλά και στο σύνολό τους φυσικά, ανεπαρκή. Τα βρίσκουν ως ανεπαρκή. Πώς σχολιάζετε εσείς, σαν Επιμελητήριο Σερών, αυτά τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν? Εμείς δεν ξεχνάμε ότι το ελληνικό κράτος βρίσκεται με ένα πολύ μεγάλο χρέος στην πλάτη. Και αυτό το χρέος είναι όλων μας. Γι' αυτό τα μέτρα τα οποία θέλουμε, είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να τα πάρει η κυβέρνηση. Ζητάμε όμως από την κυβέρνηση να είναι δίκαια, να πάνε στους μικρούς, οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν πρόσβαση στα χρήματα τα οποία δίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις, και να φυλάξουμε, να μην χάσουμε θέσεις εργασίας, είτε επιχειρηματιών είτε εργαζομένων. Φυσικά και θέλουμε στήριξη, ειδικά στο νομό Σερών, που είμαστε ένας νομός με χαμηλό ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια, λόγω του ότι έχει αποβιομηχανιστεί η περιοχή. Έχουν κλείσει τα εργοστάσια για διάφορους λόγους. Πρέπει να υπάρχει μία στήριξη, η οποία να είναι πραγματική στήριξη και δίκαια, θα έλεγα. Μάλιστα. Όσον αφορά, κύριε Μέγκλα, και τις ανακοινώσεις που είχαμε, κυρίως από πλευράς φυσικά της κυβέρνησης, για την μείωση των ενοικίων προς τους επαγγελματίες, σας βρίσκει σύμφωνο, διότι είναι ένα μέτρο το οποίο για πρώτη φορά ενδεχομένως το ακούμε? Μείωση ενοικίων στους επαγγελματίες όταν οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωτικά κλειστές λόγω του lockdown. Και αυτό φέρει και βλάβη όμως στους ιδιοκτήτες, για τους οποίους η πολιτεία, από ό,τι ξέρω, παίρνει μέτρα και τους αποφορολογεί εν μέρει, οπότε να είναι δίκαια και για τους μεν και για τους δε. Μάλιστα. Φυσικά πρέπει να ελαφρυνθούν με τον οποιοδήποτε τρόπο για να μην κλείσουν. Διότι αν θα κλείσουν, μετά δεν θα υπάρχουν και επιχειρήσεις που θα νοικιάζουν τα ακίνητα αυτά τα οποία νοικιάζονται σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, παρακολουθούμε φυσικά όλες τις εξελίξεις, πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε. Ήδη έχει βγει,
Ήδη έχει βγει ένα φεκ πριν από ένα τέταρτο για τις ΣΕΡΕΣ, το οποίο λεπτομερώς δίνει, γιατί θα ισχύσουν αύριο τα μέτρα, αλλά για πολλά από αυτά δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν ξέραμε τι θα γίνει. Ας πούμε, αφού απορρεύεται η κυκλοφορία μεταξύ Ζερών και Θεσσαλονίκης, έχει κλείσει το αεροδρόμιο, έχει κλείσει ο σιδηρόδρομος, δηλαδή δεν θα γίνεται η διαδρομή Ζερών και Θεσσαλονίκης. Πολλά θέματα. Βγήκανε με τα SMS τι ακριβώς γίνεται πάλι. Έχουμε και την επιστροφή του SMS πλέον, κύριε Μέγκλα. Να δούμε τι θα ισχύσει από εδώ και πέρα για την μετακίνησή μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά για την επικοινωνία. Ευχαριστώ την Βόρεια Ελλάδα να πάρει μέτρα. Μακάρι, θα δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.